Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Νικήτα. Αδειάζει επικίνδυνα το καλάθι. Φροντίζουμε του εμείς, καθημερινού. φροντίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να μην Ναι. αδειάζει. Αλλά δυστυχώς δεν είναι λόγω αυτό. Τιμών, Από ό,τι λόγω φαίνεται, ακρίβειας, αυτό εννοώ, ναι. Λόγω ακρίβειας και λόγω απορρόφησης αυτών των αυξήσεων και της ακρίβειας από τις υπεραγορές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όποτε έχουμε κύματα ακρίβειας και κύματα αυξήσεων, και ξέρετε ότι κατά καιρούς έχουμε. Ναι, αλλά βλέπουμε τις τιμές το τελευταίο διάστημα να ανεβαίνουν. Δηλαδή, ένα προϊόν το οποίο ένα μήνα πριν το αγαράζαμε στη χ τιμή, τώρα το βλέπουμε σε μια εντελώς διαφορετική. Να πω ότι το βλέπαμε, αγαπητέ Νικήτα, γιατί το ευχάριστο είναι ότι των τελευταίων καιρών υπάρχει μια σταθεροποίηση ό,τι αφορά τις αυξήσεις των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά αγαθά, στα βασικά προϊόντα. Σταθεροποίηση πότε ήρθε τώρα, τις τελευταίες μέρες. Εδώ και 1,5 μήνα. Όχι, εδώ και 1,5 μήνα. Ναι. Αυτό δείχνει και αυτό δείχνουν και τα δεδομένα που έχουν από τις υπεραγορές. Γιατί να σα πω ότι πριν 2-3 μήνες. Οι φακέλοι των αυξήσεων από τις εταιρείες ήταν ολόκληροι τόμοι, τώρα έχουν μειωθεί σε πάρα πολύ. Σας φέρει μια εταιρεία, την δέχεστε, κύριε Χατζηδάμου? Όχι, καθόλου. Δεν μπαίνετε στη συζήτηση να πείτε όχι, εδώ είναι, δεν δικαιολογείται, το λέμε. Κάντε κράτη, μην δώσετε αυτή την αύξηση. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας, αγαπητέ Νικήτα, και το ξέρεις και το γνωρίζεις πολλά χρόνια, γιατί έχουμε κάνει ρεπορτάζ πάμπολα. Είπα να το ρωτήσω ξανά, όχι, μήπως καλά, κάλεξε κάτι. Καλά κάνετε και ναι. Το ρωτάτε και αυτό σας τιμά ιδιαίτερα, ειλικρινά, γιατί κάποιοι μας μέμφονται ότι, ξέρετε, μα οι υπεραγόρες είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Όχι, δεν είναι. Αλλά είναι εταιρείες που νοιάζονται και το έχουν αποδείξει. Είναι εταιρείες οι οποίες στηρίζουν τον εμοδότη, τον οποίο τους στηρίζει, που είναι ο Κύπρος πολίτης, που είναι ο Κύπρος καταναλωτής. Συνεπώς έχετε τραβήσει πίσω αυξήσεις που ήθελαν εταιρείες. Έχουμε τραβήσει πίσω, έχουμε πιέσει. Μία από τους λόγους, ένας από τους λόγους που έχουν σταθεροποιηθεί των τελευταίων καιρών οι αυξήσεις είναι και αυτές. Είναι πίεση και της κοινωνίας της ίδιας και των πολιτών αλλά και των υπεραγορών. Βεβαίως, να θυμίσουμε ότι έχουμε ανοίξει δρόμους. Το κρέας, για παράδειγμα, θυμάστε πολύ καλά ότι το κρέας πόσα ήταν η τιμή του, πόσα είναι η τιμή τώρα. Γιατί είχαμε ανοίξει δρόμους με την εισαγωγή. Τι εννοείται, το κρέας παραμένει ψηλή τιμή του? Πριν χρόνια το κρέας ήταν διπλάσια τιμή, θέλω να πω. Γιατί εντάξει, υπάρχει... αφήστε το πριν χρόνια, αλλά το τώρα. Να δούμε όχι, τι γιατί τώρα. Θέλω να πω ότι ναι. Έχουμε ανοίξει δρόμους σε ό,τι αφορά και έχουμε χτυπήσει νοοτροπίες οι οποίες υπήρχαν και υπάρχουν δυστυχώς. Τώρα δεν υπάρχουν περίεργες νοοτροπίες. Υπάρχουν αυξήσεις που δεν έπρεπε να επιβληθούν. Βεβαίως. Και κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν και το έχουν στείλει και το έχουν δώσει ως. Πόσες φορές το έχουμε πει, πόσες φορές το έχουμε καταγγείλει. Έχουμε μιλήσει ανοιχτά ότι υπάρχουν αυξήσεις που είναι αδικαιολόγητες. Με το που κάποιοι ακούν ότι αυξάνεται η τιμή των καυσίμων της ενέργειας, έχουμε την επόμενη ημέρα αυξήσεις. Για ποιο λόγο? Και σε προϊόντα τα οποία δεν έχουν άμεση σχέση. Ούτε με εμπόριο, ούτε είναι με αυτό, είναι αυτό που λέμε ότι. Γιατί εσείς το ζείτε, η εταιρεία που φέρνει τα προϊόντα μπορεί να μην το δει. Εσείς που ζούμε, είστε εκεί και ακούτε τους πολίτες, βλέπετε ότι έρχονται πλέον και αγοράζουν 2-3 πράγματα βασικά. Με καλύπτεις πλήρως, αγαπητέ Νικήτα. Πολύ σωστά. Ναι. Και εμείς ακούμε τα παράπονα και εμείς ακούμε των μουρμουριτών και με όλον την δικαιολογία. Και με το δίκαιο που έχουν οι καταναλωτές, γι' αυτή είναι η κατάσταση που συμβαίνει. Και εμείς είμαστε στον ανταγωνισμό. Και ακόμα ένα στοιχείο το οποίο αποτελεί ασπίδα σε όλο αυτό το φάσμα των ακρίβειων και της αύξησης. Όμως, πολλοί καταφεύγουν στα κατεχόμενα. Κάποιες, έχετε κάποιες εικόνα εταιρείες από τα κατεχόμενα. Στο αμυρόβλητο. Είναι γεγονός, γιατί κάποιες εταιρείες ενεργούν και μονοπωλιακά. Και πρέπει να το λέμε. Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Κάποιοι καταναλωτές καταφεύγουν στα κατεχόμενα. Ναι, τι εικόνα ναι. Έχετε και αυτό το θέμα? Έχουμε καταναλωτές καταφεύγουν στα. Βρίσκουν την λύση των κατεχομένων. Είναι γεγονός τον τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα των τελευταίων εξάμηνων. Και μέσα, ιδιαίτερα σε περιοχές που γειτνιάζουν με τα κατεχόμενα, η τάση είναι αυτή. Και ο τζίρος ιδιαίτερα μικρών καταστημάτων μελών μας μεσαίων, τα οποία είναι μικρά μπακάλικα της γειτονιάς που είναι κοντά στα κατεχόμενα, που γειτνιάζουν με τα κατεχόμενα, η δουλειά τους έχει πέσει πάρα πολύ. Όπως με τα βενζινάδικα. Παράλληλη, είναι παράλληλη η πορεία. Είναι παράλληλη γι' αυτό εμείς είχαμε τονίσει από την αρχή αυτής της κατάστασης ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τον Κύπριο καταναλωτή, θα πρέπει να προστατεύσουμε την αγοραστική του δύναμη και να προστατεύσουμε την εγχώρια αγορά. Γι' αυτόν τον λόγο. Και γι' αυτόν τον λόγο είχαμε μείνει σιωπηλοί, αλλά δεν μπορεί πλέον να. Τώρα τι θα κάνετε δηλαδή? Θα πρέπει να. Εμείς θα καταγγείλουμε όπου και όπου μπορούμε και όπου πρέπει και θα πρέπει οι θεσμοί να λειτουργούν σωστά. Υπάρχει ένας κανονισμός της πράσινης γραμμής. Θα πρέπει να ελέγχεται αν λειτουργεί αυτός ο κανονισμός της πράσινης γραμμής. Δεν θα πρέπει να είναι εξέφραγο να μπαίνει η πράσινη γραμμή. Οι κρατηριούχοι αυτό είπαν ότι δεν ελέγχεται ο κανονισμός της πράσινης γραμμής. Εγώ είχα τονίσει και χθες ότι αν θυμάσαι είχε γίνει ένας νόμος πρόσφατα για να καλύψει αυτόν τον κενό. Ακόμα ο νόμος έχει ψηφιστεί, αλλά δεν γίνεται έλεγχος. Για να δεις πού καταλήγουμε σε ό,τι αφορά την ανυπαρξία μέτρων και προσπάθειας να
προστατευτεί, να προφυλαχθεί η Κύπρια, ο Κύπρος πολίτης, ο Κύπρος επιχειρηματής, ο οποίος νυχθημερών είναι στο κατάστημα του και αγωνιά για το αύριο. Συνεπώς, το επόμενο παρατηρητήριο θα δούμε σταθεροποίηση τιμών, μου είπατε. Ναι, είμαι σίγουρος. Θα πιέσετε κι άλλο τις εταιρείες να ρίξουν κι άλλο τις τιμές. Πάντα. Αυτό είναι... Το πάντα πρέπει να το δούμε και στην πράξη. Φαίνεται στην πράξη και φαίνεται και από την επισκεψιότητα των καταναλωτών στις υπεραγορές. Γιατί ότι... αν δεν ήταν αυτή η πίεση, αν δεν ήταν αυτή η απορρόφηση των αυξήσεων, αγαπητέ Νικήτα, από τις υπεραγορές, ίσως η επισκεψιότητα να είναι στο μισό από ό,τι είναι τώρα. Γιατί υπάρχει αυτή. Αναλόγως των συνθηκών που αντιμετωπίζει ο Κύπρος καταναλωτής τον τελευταίο καιρό, είναι σε αρκετά ψηλό επίπεδο η επισκεψιμότητα, γιατί ακριβώς δίνει εμπιστοσύνη στο πώς λειτουργούν οι υπεραγορές και στο πώς προασπίζονται, αν θέλεις, τα συμφέροντα των καταναλωτών. Και στηρίζουν τους καταναλωτές εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα συνεχίσουν. Εκτός το ότι λέτε στις εταιρείες να μην βάλουν αυξήσεις, τι άλλο κάνετε? Τις δικές μας εισαγωγές. Αυτό δεν ξέρουμε όμως με πόσα εισάγεται και με πόσα πουλάτε. Το γνωρίζει, υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Το γνωρίζει, μπορεί εσύ, είμαι σίγουρος ότι και εσύ ξέρεις, αλλά το γνωρίζει ο κάθε καταναλωτής. Ναι. Γι' αυτόν τον λόγο δείχνει εμπιστοσύνη στις υπεραγορές όλου του φάσματος, όλων των μικρών, μεγάλων αλυσίδων, μικρών καταστημάτων, μισών καταστημάτων, γιατί γνωρίζει από την παρουσία του εδώ και πάρα πολλά χρόνια πόσο στηρίζουν τον Κύπρο καταναλωτή και κάθε τους προσπάθεια είναι να στηριχθεί ο απλός πολίτης αυτού του τόπου, ο απλός καταναλωτής. Γιατί είχα ακούσει και πριν για το χαλούμι. Μα το χαλούμι, για παράδειγμα, μια ομάδα παραγωγών ζητά αύξηση. Μια ομάδα τυροκόμων ζητά αύξηση. Μα τους καταναλωτές ποιος το σκεφτείτε? Εμείς το σκεφτόμαστε. Και είναι αυτό που λέμε, ακόμα και για το χαλούμι. Το χαλούμι το οποίο είναι είδος πολυτελείας, αν θέλεις. Ήδη η τιμή του είναι σε ψηλά επίπεδα. Γιατί να ικανοποιούμε κάποιες ομάδες. Επιμέρους ομάδες είτε παραγωγών είτε άλλων, ακόμα και κτηνοτρόφων, ακόμα και άλλων ομάδων επαγγελματιών, εις βάρος του απλού πολίτη. Η μάζα είναι ο εργαζόμενος. Η μάζα είναι ο απλός πολίτης, αγαπητέ Νικήτα. Εμείς αυτόν σκεφτόμαστε, αυτόν στηρίζουμε και πολλές φορές. Χρειάζονται ακόμη περισσότερα και εργαζόμενα. Βεβαίως θα στηρίξουμε και στηρίζουμε. Πολύ περισσότερα χρειάζονται να κάνετε. Στηρίζουμε την κυπριακή γεωργία, την κυπριακή κτηνοτροφία, αλλά όχι με συνθήκες μονοπωλιακές. Ναι, αλλά οι παραγωγοί φωνάζουν ότι μπορεί να πουλάνε ένα προϊόν 10 cent και να τα καταλήξει. Δεν μας αγγίζει. Το έχουμε, 40, το έχουμε 50, τονίσει 80. Κατά επανάληψη. Γι' αυτόν τον λόγο είχαμε κάνει τις δικές μας εισαγωγές των φρούτων. Και από όπου υπάρχει φρούτα σε όλη την Κίνη, οι υπεραγορές κάνουν εισαγωγές ακριβώς για να αποτελέσει το αντιστάθμισμα όλων αυτών των νοοτροπιών, όλων αυτών των πρακτικών. Γιατί αν θυμάστε και τα φρούτα τα κυπριακά και οι κυπριακές παραγωγές τις πλήρωναν πολύ άδρα ο καταναλωτής. Γι' αυτό λέω έχουμε ανοίξει δρόμους και το γνωρίζει ο Κύπρος καταναλωτής. Ναι, να στηρίζουμε την κυπριακή παραγωγή, είναι προτεραιότητα όλων, αλλά και η κυπριακή παραγωγή θα πρέπει να στηριχθεί από μόνη της και θα πρέπει να στηρίξει και να δει και τον Κύπρο πολίτη. Συνεπώς, κρατάμε τη σταθεροποίηση, μείωση πότε θα δούμε στις τιμές. Γιατί μείωση στα καύσιμα είδαμε. Θα δείτε πολύ σύντομα. Τις επόμενες μέρες έρχονται μειώσεις, λέει. Οι μειώσεις είναι καθημερινό φαινόμενο στις υπεραγορές, είτε μέσα από τις προσφορές τους. Δεν είναι τυχαίο το σύνθημα ή το διαφημιστικό μήνυμα που ακούγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι οι υπεραγορές χτυπούν την ακρίβεια. Το διαπιστώνει και ο καταναλωτής. Είναι απάντηση που δίνει ο καταναλωτής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηδάκη. Καλή συνέχεια.